Επιτροπή. Γεωργία. Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα, όπως την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, συζητηθεί το θέμα των Pandora Papers και όλα τα Paradise Papers. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε ότι θα κληθούν πολλοί εμπλεκόμενοι. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κληθεί η Προεδρία της Δημοκρατίας να καταθέσει τις θέσεις της ή να κληθεί το δικηγορικό γραφείο, το οποίο φέρει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασουρτίδης σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση και υπέδειξε ότι σε χώρες όπως την Κιλή ξεκίνησε διαδικασία πάυσης του Προέδρου γιατί αναφέρεται στα Pandora Papers. Ο βουλευτής των οικολόγων Αλεξάνδρα Αταλίδου δήλωσε ότι αύριο το Ευρωκοινοβούλιο θα εκδώσει ψήφισμα στο οποίο θα γίνεται αναφορά στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στην Κύπρο. Δεν γίνεται, όπως είπε, να μην συζητηθεί και στην Κύπρο αυτό το κεφάλαιο, το οποίο διασύρει το νησί. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, υπέδειξε, να καταθέσουν τις θέσεις τους και να λογοδοτήσουν. Άρα, την επόμενη Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, ανοίγει ο φάκελος και συζητείται το θέμα των Pandora Papers. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Μαθαίνουμε ότι δεν αποκλείεται να κληθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Γεωργία Κωνσταντίνου, ακόμα και το πρώην δικηγορικό γραφείο. Κύριε Ρωτοκρήτου, λόγος εσάς.